θέλω να μιλήσω ανθρώπινα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα πάντα, το τουριστικό μας προϊόν, που στην Κρήτη το ΑΕΠ της είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, βασίζεται σε αυτό. Όλοι εμπλεκόμενοι λοιπόν στον τουρισμό και στις δραστηριότητες αυτές πρέπει να αναλογιστούν τη δημόσια υγεία, τους κανόνες ασφαλείας, την προστασία των οικογενειών τους, της κοινωνίας τους, των ανθρώπων που δουλεύουν μαζί τους, των τουριστών μας. Ζητάω να επικρατήσει κοινή λογική και να σπεύσουμε όλοι να εμβολιαστούμε. Την ανάγκη οι πολίτες του Ρεθύμνου να σπεύσουν στα εμβολιαστικά κέντρα ώστε να αξιοποιήσουν το μοναδικό όπλο που τους παρέχει αυτή την ώρα η επιστήμη έναντι του COVID-19, εξέφρασε το πρωί από το Επιμελητήριο Ρεθύμνου ο Υπουργός Υγείας. Ο Βασίλης Κικίγιας, αναφερόμενος στην επιχείρηση Ελευθερία, μίλησε για το πρόγραμμα των εμβολιασμών που θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου για τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών της Ενδοχώρας από τις κινητές μονάδες υγείας, καλώντας τους αυτή τη φορά να ανταποκριθούν, αναλογιζόμενοι πρωτίστως τα ωφέλη για την υγεία τους. Και αυτό με το σκεπτικό ότι ο νομός Ρεθύμνου βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις πανελλαδικά σε ποσοστά εμβολιασμών. Η Κρήτη και ο νομός εδώ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Μπορεί να έχει τουρισμό και το φθινόπωρο ακόμα, και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και παρακάτω. Είναι μια ευλογημένη περιοχή. Και μας πει το καθήκον μας να αυξήσουμε αυτές τις πιθανότητες να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα η κατάσταση. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες έτσι ώστε να ληφθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για να μην φτάσουμε στο σημείο να χρειαστούν νέα περιοριστικά μέτρα. Όπως τόνισε πολύ ορθά και ο Υπουργός, η Κρήτη, τη στιγμή που βασίζεται πάρα πολύ και στο τουριστικό της προϊόν, θα είναι κρίμα από το δικό μας χέρι να φτάσουμε στο σημείο το οποίο σας είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο χέρι μας να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σε αυτή τη φάση των εμβολιασμών, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα πρέπει να συντάξει έγκαιρα τις λίστες με τα ονόματα των πολιτών κάθε κοινότητας που επιθυμούν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της αρεσκίας τους. Το σημαντικό σε αυτή τη φάση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι οι πολίτες να εμβολιαστούν και να υπάρξει αυτή η άριστη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, έτσι ώστε να πιστούν οι πολίτες γι' αυτό. Ωστόσο, η επιχείρηση πειθού στον αναποφάσεις των πολιτών συνεχίζεται και από τους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, οι οποίοι εστιάζουν σε μία και μόνο φράση: εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο. Πρέπει στην Κρήτη να αυξηθούν οι εμβολιασμοί και εκ μέρους της περιφέρειας κάναμε για μια ακόμα φορά έκκληση ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην αύξηση των εμβολιασμών. Εμβόλια, εμβόλια, εμβόλια.